Survivors, είμαστε εδώ για έκτακτο συμβούλιο. Μετά την πολύ έντονη κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ, μετά από τα λεγόμενα του Νίκου Μπάρτζη, ήμασταν αναγκασμένοι να διακόψουμε την κανονική πορεία όλης της κατάστασης που δημιουργείται και να αναγκαστούμε να έρθουμε σε έκτακτο συμβούλιο. Επειδή κάποια πράγματα υπόθηκαν και έμειναν στον αέρα, ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή τη διακοπή για να περιμένουμε λιγάκι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θέλαμε και εμείς φυσικά να αξιολογήσουμε όλη την κατάσταση και να μην αφήσουμε κάποιες κουβέντες στον αέρα. Όπως βλέπετε, απουσιάζουν από το απόψινό συμβούλιο η Ασημίνα και η Κατερίνα Δαλάκα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα την ευκαιρία στον Νίκο Μπάρτζη να μας εξηγήσει τι ακριβώς υπόθηκε χθες και τι σκοπό είχε. Νίκο. Χθες, φτάνοντας γενικά εδώ και καιρό, παρακολουθώ, βλέπω κάποιες κινήσεις από αυτά τις δύο κοπέλες, πολύ περίεργες και πολύ παράξενες. Χθες, φτάνοντας στην παραλία, είχα δει κάτι συναναστροφές που είχανε και χθες, φτάνοντας στην παραλία, με το που ξεκίνησαν τα παιδιά να ασχολούνται με το kid, σηκώθηκα και τις βλέπω να φεύγουν και σηκώνομαι, βγαίνω στην άκρη της παραλίας και τις βλέπω προς τα που πάνε. Με το που απομακρύνονται αρκετά από την παραλία μας, φεύγω κι εγώ, μπαίνω στη ζούγκλα. Και αφού μπαίνω στη ζούγκλα, προχωράω και σε μια απόσταση 10-15 μέτρα, κοντινή απόσταση που μπορώ να δω και να διακρίνω, νομίζω βλάκας δεν είμαι, βλέπω καλά. Είδα τις δύο κοπέλες, και τη Δαλάκα και την Ασημίνα. Την Ασημίνα να κρατάει ένα κινητό, τη Δαλάκα να κρατάει τσιγάρα. Δεν με νοιάζουν τα τσιγάρα, αν με ρωτάς αυτό, το κινητό με νοιάζει. Και έναν local, και έναν ντόπιο άνθρωπο εδώ πέρα. Μετά από αυτή τη μαρτυρία του Νίκου, αφού φυσικά μιλήσαμε με αρκετό κόσμο, ήμασταν υποχρεωμένοι, επειδή αυτή η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γίνει μια συμφωνία ανάμεσα σε όλους μας, ότι τέτοιου τύπου κατηγορίες θα πρέπει να ελέγχονται για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς αν ο ισχυρισμός του Νίκου αυτή τη στιγμή ή οποιοδήποτε άλλου είναι αληθής ή όχι. Είναι μια κατηγορία η οποία μπορεί να οδηγήσει παίκτες εκτός παιχνιδιού. Φυσικά λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι. Έπειτα από έρευνα που κάναμε, ήρθαμε σε επαφή με αρκετά άτομα και είμαι στη θέση να σας πω ότι ο ισχυρισμός του Νίκου Μπάρτζη επιβεβαιώθηκε. Παιδιά, δεν είναι για χειροκρότημα, το είδα. Δεν είναι. Μπράβο στην παραγωγή, όχι μπράβο σε μένα. Εγώ το είδα. Αυτό που έκανε, Νικόλα, αυτό είναι. Μπράβο. Βρήκαμε λοιπόν το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση, έδωσε το κινητό του στην Ασημίνα και στην Κατερίνα. Αφού λοιπόν αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώθηκε, πήραμε την απόφασή μας και όπως βλέπετε, η Ασημίνα και η Κατερίνα είναι πλέον εκτός Survivor. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά οι κανόνες υπάρχουν εδώ για να τηρούνται. Και ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή της χρονιάς, ότι αυτού του τύπου η παράβαση δεν θα μείνει χωρίς τη συγκεκριμένη τιμωρία. Και η τιμωρία είναι ξεκάθαρη. Απομάκρυνση από το Survivor All Star. Η κόκκινη ομάδα λοιπόν θα συνεχίσει με δύο παίκτριες λιγότερες.